αντιδότης. Αλλά όπως είπα και πριν, καταλαβαίνω το θέμα από την αρχή του μέχρι το τέλος. Η λύση του να μην υπάρχει κανένα κέντρο στα νησιά δεν παίζει. Δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Δυστυχώς θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Μυτιλήνη. Ιδανικά θα ήταν να μην υπάρχει κανένα κέντρο εκεί. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Επιλέγουμε λοιπόν από το να έχουμε ανοιχτές μόριες με τα προβλήματα τα οποία είπαμε πριν, να έχουμε κλειστά κέντρα και η προσπάθεια είναι να αποσυμφορήσουμε τα νησιά στέλνοντας όσο περισσότερους γίνεται προς την Τουρκία και να φέρνουμε και αυτούς με προσφυγικό προφίλ στην κεντρική Ελλάδα με προσπάθεια ενσωμάτωσης, αν θέλετε και έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε, και κυρίως να τους στέλνουμε στην Ευρώπη, και εκεί βλέπετε ότι ανοίγει πάρα πολύ αυτό το θέμα και με τις δικές μας προσπάθειες και με την άποψη της κυρίας Μέρκελ, που ουσιαστικά είναι υπέρ της αλλαγής του Δουβλίνου. Και προχωράμε σε μια κατάσταση καλύτερη από αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Θα για πρώτα να πούμε μια κουβέντα για τους πληστηριασμούς, κύριε Παπά. Ένα σχόλιο μόνο. Καταρχήν είναι θετικό ότι υπάρχουν ψύχρεμες φωνές στους ανθρώπους που κινητοποιούνται. Και αυτό δεν είναι όλοι στην ίδια όχθη. Δεν είναι όλοι στην ίδια όχθη. Ο κύριος Μαστρογιάννης, ας πούμε, στη Μόρια λέει: παιδιά, εγώ είμαι υπέρ του σχεδίου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι υπέρ του σχεδίου. Το ζήτημα είναι να μην τροφοδοτείτε το μίσος και ο διχασμός. Αυτό είναι μείζον ζήτημα. Να μην πάμε σε αγριώτες. Νομίζω όμως ότι είναι προφανές ότι εδώ πέρα δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα αποσυμφόρησης των νησιών με αυτό το σχέδιο και απλώς εκεί που υπάρχει μία μόρια θα φτιάξουμε άλλες τέσσερις. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λιβανέ, πάμε λίγο στους πληστηριασμούς. Διότι εδώ ο κόσμος φοβάται ότι θα ζήσουμε καταστάσεις Ισπανίας. Πείτε μου. Θα ζήσουμε καταστάσεις της Ισπανίας. Είναι κακό για την οικονομία να υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Ποια είναι αυτή η οικονομία που πηγαίνει καλά όταν είναι προστατεύεται. Είναι κακό να υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας για τους παταξίδες. Ναι. Είναι κακό να υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας για τον άνθρωπο ο οποίος έχει το σπίτι του και τίποτα άλλο σαν περιουσία. Όχι. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι άλλο τοποθέτηση τώρα. Όχι, αυτή είναι η τοποθέτηση της κυβέρνησης. Όχι, γιατί η τοποθέτηση της κυβέρνησης είναι ότι είναι μηδενική η προστασία. Είναι τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας. Η τοποθέτηση της κυβέρνησης, και αυτά είναι τα στοιχεία, είναι ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υπάρχει θεσμοθετημένη προστασία πρώτης κατοικίας. Όχι, σας παρακαλώ, μην το λέτε αυτό. Αφήστε να τελειώσω και μετά λέτε την άποψή σας. Είναι ψέμα. Δεν είναι. Εδώ δεν θα κάνουμε την παράθεση απόψεων. Δηλαδή θα τα είχα μαζί μου τα στοιχεία και στην Αγγλία και στην Γαλλία. Εμείς τι λέμε. Λέμε λοιπόν, να σας πω λίγο τα στοιχεία. 131.808, τα κοιτάω για να μην κάνω λάθος, θα μπορούσαν να μπουν στην πλατφόρμα. Έχουν μπει περί τους 66.000 και την κοιτάνε πλέον. Από αυτούς, 22.000 αρνούνται να δώσουν άρση απορρίτου. Ναι, επειδή τα είπαμε και νωρίτερα αυτά τα στοιχεία. Ναι, μπράβο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Ήδη. Και δώσαμε την παράταση μέχρι το τέλος Απριλίου και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ξεχωρίσουμε τους πονηρούς από τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Ναι. Και θα προστατεύσουμε ενώνοντας αυτά που τα 8 συστήματα. Αυτή ανάγκη θα προστατεύονται. Αυτά... Ναι, αυτή είναι η πρόθεση της κυβέρνησης. Θα έχει προστασία η πρώτη κατοικία για αυτούς. Με ρωτάτε πολλές φορές το ίδιο. Σαν να, σας το ρωτώ, γιατί ναι. Έχουμε ακούσει ότι εμείς θα είναι μηδενική η προστασία. Πώς θα πει τώρα. Η θέση της κυβέρνησης είναι, όπως γνωρίζετε, ότι θα φέρουμε ένα καινούριο πτωχευτικό κώδικα. Ναι. Εκεί η προσπάθεια θα είναι να περικλείσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά είναι αδύναμοι και χρειάζονται την προστασία για την πρώτη τους κατοικία. Κύριε Παπά. Λοιπόν, και νομίζω ότι σε αυτό ποια συμφωνούμε. Ποια είναι τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι υπάρχουν αρνητικά συμπτώματα στην οικονομία ήδη. Τρία συνεχόμενα τρίμηνα πέφτει η βιομηχανική παραγωγή, πτώση των εξαγωγών. Όχι, αφήστε με 30 δευτερόλεπτα, κύριε Λιβανέ. Σας παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Πού θέλω να καταλήξω. Ο αριθμός των ανέργων ξεπέρασε ξανά το 1 εκατομμύριο και βγήκε και το δίκτυο καταπολέμησης της φτώχειας πριν μια εβδομάδα περίπου και είπε ότι 40% του πληθυσμού δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τις δαπάνες στέγης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα τυπικό πρόβλημα στρατηγικών κακοπληρωτών όπως υπάρχει σε οικονομίες οι οποίες δεν έχουν βιώσει την κρίση τη δική μας. Έχουμε ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει θεμελιακές δυσκολίες για να καλύπτει αυτές τις δαπάνες. Άρα θα είναι αδιανόητο μια χώρα η οποία κληρονόμησε τέτοια προβλήματα από τη βαθιά ύφεση στην οποία υπέστη να πάει σε ένα καθεστώς πλήρους απελευθέρωσης. Κύριε Παπά, είστε μαζί μας στο διαχωρισμό μπαταξίδων και αδύναμων. Δεν είμαστε μαζί σας. Είμαστε και πριν από εσάς. Είμαστε και πριν από εσάς. Δεν συμφωνούμε, διότι εσείς πάντα να καλέγε ποτέ ότι Να σας πω ποιο ήταν το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Διότι οι τράπεζες δεν τολμούσαν να κάνουν τα κουρέματα, καθυστερούσαν. Βεβαίως να δεχτώ ότι ενδεχομένως να υπήρχαν και θέματα γραφειοκρατίας, αλλά το μείζον ζήτημα
ερώτημα τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο καθεστώς Βαρουφάκης, το αρνητικό asset που οδήγησε, στη... Τσίπρα, στο θετικό asset που έβγαλε τη χώρα. Ο Βαρουφάκης έφταιγε, λέω εγώ. Λέω, ναι. Να αφήσουμε τώρα, η κουβέντα για το πρώτο εξάμηνο έχει κλείσει με ιστορικούς όρους. Εσείς την επαναφέρατε. Εμείς, κύριε Παπά, εσείς την επαναφέρατε. Η κουβέντα για το πρώτο εξάμηνο έχει κλείσει με ιστορικούς όρους, διότι ακολούθησε το πρώτο εξάμηνο η νέα λαϊκή εντολή. Έχουμε μία ιστορική κατάκτηση, στην οποία συνέβαλε η παράταξη δική μας. Η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Να πω μια κουβέντα